ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζικαλάκια, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα στην Έλενα και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τα γεγονότα της χθεσινής, ακόμα και της προχθεσινής ημέρας, γιατί ομολογουμένως έκανε αίσθηση απόφαση των τριών κυβερνητικών βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας να μην πάνε στη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη. Θέλετε να μας κάνετε μια αναδρομή πώς έχουν τα πράγματα και πώς άλλαξαν ή δεν άλλαξαν προγράμματα? Ήθελε ή δεν ήθελε ο κύριος Λικουρέτζος να έρθει στην Καστοριά και έμεινε μόνο στην Κοζάνη? Για πείτε μας την ιστορία. Όσο μπορώ, κύριε Νατσούλη, πιο σύντομα, γιατί ξέρετε είναι Μεγάλη Τετάρτη. Σήμερα στην Καστοριά έχουμε μαζί Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή μαζί την καθιερωμένη εβδομαδία λαϊκή, αλλά και με το πανηγύρι της Μεγάλης Πέμπτης. Δεν το έχουμε φέτος, δυστυχώς. Πραγματικό πανηγύρι γίνεται έξω κάτω από το γραφείο μου, τώρα και μιλάμε. Να σας πω λοιπόν τελείως, όσο μπορώ πιο σύντομα, αλλά περιεκτικά, συνοπτικά και ενημερωτικά για τους ακροατές, ότι όπως ξέρουμε πολύ καλά, αρχές Απριλίου, ένας απρόσμενος εντός εισαγωγικών παγετός έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και εννοείται έπληξε και την περιοχή μας. Από αυτό το παγετό προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές στις δενδροκαλλιέργειες του νομού, που δενδροκαλλιέργειες του νομού σημαίνει μήλο και ολίγωνα κλάδι. Το αν οι καταστροφές αυτές είναι 100% ή είναι 90% ή 80% σε κάποια σημεία, σε κάποια είμαι σίγουρος ότι είναι 100%, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Εμείς βρεθήκαμε κοντά και εγώ στους αγρότες, στη συνάντηση που έγινε εκεί με άλλους παράγοντες του νομού που έπρεπε να είναι. Δρομολογήσαμε τις επικοινωνίες με την κυβέρνηση και μέσα σε αυτό το κακό που έχουμε στη χώρα μας, από την μια μεριά η πανδημία και από την άλλη οι φυσικές καταστροφές, είχαμε τις διαβεβαιώσεις στην αρχή του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του καθήλυνα αρμόδιο, στη συνέχεια του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Σπύλιου του Λεβανού, και με κορυφαία παρέμβαση, πολύ σημαντικό αυτό, του Πρωθυπουργού, ότι η κυβέρνηση, όπως σε όλα τα θέματα, στέκεται δίπλα στους πολίτες, στους επιχειρηματίες ή στους παραγωγούς αγρότες στην προκειμένη περίπτωση, έτσι και τώρα θα σταθεί δίπλα τους, θα καταγράψει τις ζημιές και θα τις αποζημιώσει όσο γίνεται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εωρείται η άποψη ότι δεν θα ερχόταν ο ΕΛΓΑ, δηλαδή ο ασφαλιστικός οργανισμός των παραγωγών, να καταγράψει τις ζημίες, επειδή ξέρω εγώ δεν ενέπιπτε αυτή η ζημιά που δεν είχε την ανθοφορία που έπρεπε να έχει. Αλλά με την παρέμβαση στο τέλος της κορυφής, δηλαδή του Πρωθυπουργού, λύθηκε το θέμα αυτό. Είναι δρομολογημένο 10 με 15 Μαΐου να ολοκληρωθούν οι καταγραφές από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Οι καταγραφές αυτές θα είναι περιοχικά, για να μην αργήσουν, δεν θα είναι κατά χωράφι-χωράφι. Θα λέμε αυτή η περιοχή εκεί έχει 100% καταστροφή, αυτή έχει 90%. Θα έχει μια συνολική εικόνα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός, και από ό,τι ακούσαμε και τις χθεσινές διαβεβαιώσεις, το πολύ έως τον Ιούλιο-Αύγουστο θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Από εκεί και πέρα, στην υλοποίηση αυτών, πριν και πριν πάνε τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε σε κάποιες περιοχές, βρέθηκε κοντά μας στην Πέλα, στην Εμαθία, και περιηγήθηκε σε ζημιές, και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο Ανδρέας Λικουρέντζος, ανέλαβε κάποιες άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν, χθες ήρθε στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Εμένα με ενημέρωσε από το Σάββατο το μεσημέρι ότι θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα θα ξεκινήσει από την Κοζάνη στις 11, ότι αμέσως μετά σκοπεύει να επισκεφτεί τις άλλες περιοχές και την Καστοριά φυσικά. Εμένα με πήρε σαν βουλευτή της Καστοριάς, και να κανονίσουμε το πρόγραμμα για να έρθει στην Καστοριά. Μάλιστα. Μετά, δυστυχώς, και από μεριάς δικιάς μου και από τις μεριάς των άλλων δύο συναδέλφων βουλευτών, των άλλων δύο μικρών εντός εισαγωγικών νομών
της Φλόρενας και των Βερβενών, έγιναν οι ίδιες επικοινωνίες με τον κύριο Κασαπίδη. Εγώ επικοινώνησα μαζί του την Κυριακή. Μάλιστα. Ο κύριος Αντωνιάδης από την Ελλάδα. Ο οποίος μισό λεπτάκι σας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει το πρόγραμμα έτσι ώστε να περιλαμβάνει μέσα και επισκέψει στους τρεις άλλους νομούς. Ο κύριος Λικουρέτζος είπε: έρχομαι στην Δυτική Μακεδονία, ναι. Ξεκινάω από την Καστοριά. Ξεκινάω από την Καστοριά, μάλιστα. Όχι, συγγνώμη. Ξεκινάω από την Κοζάνη. Μάλιστα. Συνεννοήσου ζήσει με τον Περιφερειάρχη και οι άλλοι βουλευτές από τη μεριά τους για να κάνουμε το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Αλλά διαπίστωσα και εγώ σε επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Κασαπίδη την Κυριακή, αλλά και οι άλλοι δύο σε προσπάθειες επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο επικοινωνίας, ότι ο κύριος Κασαπίδης δεν επιθυμούσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ να βρεθεί και στους άλλους νομούς. Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, λέτε αυτή τη στιγμή ότι αυτός που απέτρεψε να έρθει ο κύριος Λικουρέτζος στην Καστοριά και στους άλλους δύο νομούς είναι ο κύριος, είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αυτό ναι, λέτε. Βεβαίως, ναι. Αυτό λέτε. Ναι. Βεβαίως. Όχι, είναι ακριβώς έτσι. Το λέτε ευθέως. Δηλαδή, η απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ ήταν να βρεθεί και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινώντας από την... Γιατί να μην θέλει όμως ο κύριος Κασαπίδης να πάει ο κύριος Λικουρέντζος στους άλλους τρεις νομούς? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Λικουρέντζος ήταν διατεθειμένος να καθόταν και βέβαια είπε ότι μην, ξέρω εγώ, με... Το πάμε στα άκρα και το πάμε στα όρια των αντοχών, όπως έγινε με τον υπουργό, τον κύριο Λιβανό, στην Πέλα και στην Ημαθία, όπου τον γύριζαν δύο μέρες. Και εγώ ήμουνα σε επικοινωνία και με τους άλλους δύο βουλευτές και είπαμε ότι θα γίνει μια επίσκεψη στον ομό Φλόρινα στο Αμίντιο, όπου θα τον περίμενε ο κύριος Αντωνιάδης, ο βουλευτής, με τους παραγωγούς και τους ενδιαφερομένους εκεί πληττωμένους. Θα ερχόταν αμέσως μετά στην Καστοριά, όπου θα πηγαίναμε σε ένα σημείο. Που θα συγκεντρώνονταν όλοι οι αγρότες. Ναι. Τη γεφυροπλάστικα είχα μάθει και μετά, εκεί που πήγαμε και οι υπόλοιποι. Ναι. Και μετά στα Γρεβενά. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Κασαπίδης δεν το δρομολόγησε να γίνει. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο και πάλι προβάλλεται η Κοζάνη, το κέντρο ας πούμε της Δυτικής Μακεδονίας και οι υπόλοιποι? Κοιτάξτε. Είναι... ας πούμε αυτό που λέμε συνήθως περιφέρεια δύο ταχυτήτων με την Κοζάνη μπροστά και τους υπόλοιπους αυτό να αγκομαθούν ευκαιρία, από πίσω. Είναι μια ευκαιρία τώρα να ξεκαθαρίσουμε. Για να το ξεκαθαρίσετε λίγο. Σε κάθε νομό την κυβερνητική πολιτική την εκφράζουν οι βουλευτές του νομού. Αυτοί είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αυτοί ερμηνεύουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα, ίσως να υπάρχει ένα μπέρδεμα με την Κοζάνη, επειδή ή και κάποιους άλλους μεγάλους νομούς, επειδή είναι τέσσερις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Περιφερειάρχης είναι ένας, έχει την ιδιότητα του πρώην βουλευτού επί πολλά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω αν θα είναι μετά από κάποια χρόνια υποψήφιος βουλευτής πάλι της Νέας Δημοκρατίας και ίσως να γίνεται η εμπλοκή από εκεί. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και εγώ, γιατί και όταν μιλούσα με τον κύριο Λικουρέντζο μιλούσα εκπροσωπώντας και τους άλλους δύο, ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει ανεκτό. Την κυβερνητική είπατε το θέληση, θέση σε κάθε νομό την εκφράζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό και είπατε, είχατε επικοινωνία με τον κύριο Λικουρέντζο και του είπατε ότι άλλη φορά αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Αυτή την επικοινωνία πότε την είχατε? Την επόμενη μέρα, όταν διαπίστωσα ότι θα γινόταν ή μάλλον αυτό το θέμα δεν είναι ο κύριος Λικουρέτζος. Ο κύριος Λικουρέτζος ίσως αισθανόταν ότι ήρθε στην έδρα της περιφέρειας που είναι η Κοζάνη. Σου λέει υπάρχει σχέση, δηλαδή ο κύριος Κασαπίδης δεν είναι ο περιφερειάρχης που μπήκε πρώτη φορά στην πολιτική, ήταν 15 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έχει τις σχέσεις με όλα τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και είπε ο κύριος Λικουρέτζος και εμένα και στους άλλους δύο βουλευτές συνεννοηθείτε. Μάλιστα. Με τον κύριο Κασαπίδη. Δυστυχώς ο κύριος Κασαπίδης χωρίς να συνεννοηθεί μαζί μας, δηλαδή χωρίς να είμαστε σύμφωνοι, εξέδωσε ανακοίνωση με πρόγραμμα επίσκεψη του κύριου Λικουρέντζο μόνο στην Κοζάνη. Επομένως η συνάντηση στην Κοζάνη δεν ήταν συνάντηση, λέω το κέριο, ναι, Δυτικής Μακεδονίας και Προέδρου του ΕΛΓΑ. Άρα ήταν, τι ήταν συνάντηση Κοζάνης από τη στιγμή που οι εκφραστές της βούλησης της κυβέρνησης στους νομούς δεν παρίστανται και μάλιστα το δήλωσαν ότι δεν θα παρίστανται επειδή περιμένα, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε, εάν ακόμη ο κύριος Λικουρέντζος έλεγε θα βρεθούμε στην Κοζάνη όλοι,
ο κύριος Κασαπίδης να έλεγε όχι, θα πάμε σε όλους τους νόμους. Πάντως, κύριε Τσιγκαλαγιά, υπάρχει επίσημη αιτιολογία της αλλαγής του προγράμματος. Ποια είναι η επίσημη αιτιολογία? Η επίσημη αιτιολογία είναι σε δελτίο τύπου που έβγαλε η περιφέρεια και λέει το εξής. Αξίζει να αναφερθεί πως είχε προγραμματιστεί και διενέργεια περιοδίας του κυρίου Λικουρτζιαντζού στις πληγείς περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Εξαιτίας όμως αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας των τελευταίων ημερών και κατόπιν σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΗ, αυτή αναβλήθηκε. Αυτή είναι η επίσημη θέση. Είναι ψεύτικη ανακοίνωση. Ψεύτικη ανακοίνωση. Είναι προσβλητική. Εμένα προσωπικά με προσβάλλει και σαν επιστήμονα, σαν γιατρό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η περιφέρεια να βγάζει τέτοια ανακοίνωση. Εάν έπρεπε να τηρήσουμε, που τηρούμε πάντα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έπρεπε να μην μαζευτούμε όλοι μαζί σε ένα σημείο. Η κοινή λογική, ο κοινός νους αυτό λέει. Να πάμε σε 4 σημεία του ορίζοντα, όχι σε ένα. Άρα λοιπόν απορρίπτεται αυτή η ανακοίνωση. Πρώτον, δεν υπήρχε ούτε αυτά που άκουγα από κάποια μέσα ενημέρωσης, ΕΟΔΗ και τέτοια. Είναι ψέματα και λυπάμαι μεγάλη εβδομάδα κάποιοι να λένε ψέματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε καμιά σύσταση από ΕΟΔΗ. Ο καθένα μας έχει την ατομική ευθύνη και ίσα ίσα αν έπρεπε για λόγους αποφυγής του συνωστισμού να κάνουμε κάτι, δεν έπρεπε να μαζευτούμε όλοι στην Κοζάνη. Νομίζω αυτό είναι οφθαλμοφανές. Ποιος μπορεί να το διαψεύσει αυτό ότι έπρεπε να γίνει έτσι? Άρα λέτε, αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, ο κίνδυνος θα ήταν περισσότερος έτσι πώς έγινε, δηλαδή να μαζευτούμε όλοι στην Κοζάνη, παρά να ήμασταν στα 4 σημεία της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα η επιχειρηματολογία της μη επίσκεψης στους 4 νομούς καταρρύπτεται. Είναι ψευδεπίγραφη, είναι προσβλητική. Κύριε Τσιγκαλάγια, παρόλα αυτά όμως, η συνάδελφος, η κυρία Τελιγιορίδου, πήγε. Και μάλιστα, όπως ανέφερε και χθες στην εκπομπή μας, πήγε και πέτυχε και πράγματα. Όπως και 20% επιπλέον. Μπράβο, τη συγχαρητήρια και σανότερα. Κυρία Τελιγιορίδου, δεν την κατανοώ, δεν ξέρω. Πολλές φορές παραπονιόταν, να μην πω κλεγόταν, ότι δεν εκαλείτο από. Ναι, το είπε χθες, το διευκρίνησε, ότι όπου με καλούν πηγαίνω. Ωραία, ωραία. Καλώς έκανε και πήγε. Εγώ έμεινα στην Καστοριά υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της Καστοριάς. Και από τώρα και πέρα ξαναλέω και εκφράζω σε αυτό και τους άλλους δύο συναδέλφους, τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές. Μετά του Θωμά θα επισκεφτούμε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, ναι, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Μέγαρο Μαξίμου για να ζητήσουμε και πιστεύουμε ότι θα έρθει ή ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στους νομούς μας. Παρά το ότι, αυτό θα γίνει για λόγους και συμβολικούς, παρά το ότι για λόγους υψηλού συμβολισμού, παρά το ότι η κυβέρνηση από τη στιγμή που μίλησε ο Πρωθυπουργός, που εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να σταθεί δίπλα στον κάθε πληγέντα παραγωγό αγρότη, αυτό τα λέει όλα. Αλλά από εκεί και πέρα, με αφορμή αυτό, δηλώνω και εγώ, και αν θέλετε, αυτό είπε χθες και ο κύριος Πάτσης που τον άκουγα σε δηλώσεις του, ναι, αυτό θα πει και σήμερα ο κύριος Αντωνιάδης, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση, ναι, ότι από τώρα και στο εξής ο κάθε βουλευτής θα και εμπράκτος θα δείχνει ότι δεν δέχεται παρεμβάσεις. Ο Περιφερειάρχης ας μένει στα καθήκοντά του εντός του νομού Κοζάνης. Ελπίζω να είναι η τελευταία συμπεριφορά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, για να γίνει αυτή η απόφαση από μένα και τον κύριο Αντωνιάδη, υπήρχαν μέχρι τώρα κάποιες. Ακούγαμε ότι δεν συμμετείχε αρκετό φορές ο συνάδελφος, ο κύριος Πάτσης, δεν ήταν. Εντάξει, ο κύριος Πάτσης δεν έχει, ναι, τις σχέσεις με, ωραία, τον, ωραία, σχέσεις με τον κύριο Κάσπη. Να είστε βέβαιος όμως, υπήρχαν και άλλα περιστατικά που ενοχλούσαν και εμένα και τον κύριο Αντωνιάδη από πλευράς συμπεριφοράς περιφερειακής αρχής. Εξαντλούσαμε τα όρια της ανοχής ή της υπομονής στα πλαίσια της φιλίας, της παλιάς κοινή κοινοβουλευτική μας πορεία σε μια μεριά, αν θέλετε και στα πλαίσια της κομματικής και της κυβερνητικής συνοχής. Από τώρα και πέρα όμως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ξανά ανεκτές. Θα μένω στην Καστοριά υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των παραγωγών, των εργαζομένων, των επαγγελματιών του νομού μου, διεκδικώντας το στο ύψιστο σημείο.
Να εξηγήσουμε βεβαίως ότι εκτός από την κυρία Τελιγιορίδου, στην Κοζάνη πήγε και ο κύριος Σαββόπουλος και πήγε και η ΓΕΟΚ, γιατί είχαν συνάντηση και με παραγωγικούς φορείς ο κύριος Λικουρέντζος στην Κοζάνη. Ακριβώς έτσι είναι και δεν πήγε, από ό,τι νομίζω, δεν πήγε ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνών. Ο κύριος Μόσχος όμως που σας άσκησε κριτική και είπε ότι το πρόβλημα των αγροτών όμως είναι πρόβλημα επίλυσης και όχι εσωκομματικό ουσιαστικά πρόβλημα και άφησε να ενωθούν πολλά πράγματα και για εργαλειοποίηση. Είναι παραγωγός, είναι εκλεγμένος στο φορέα του. Αν διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση, ασκεί κυρίως κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Τελεγιορίδου και φυσικά στη Νέα Δημοκρατία και σε μένα. Κυρίως όμως ασκεί, άμα τη διαβάσετε προσεκτικά, γιατί ο κύριος Μόσχος έχει πολιτικό επίπεδο, ναι, και είναι, ναι, προσεγμένες οι ανακοινώσεις του και πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει κάποια πράγματα για να την καταλάβει. Κυρίως είναι αιχμηρός προς την κυρία Τελεγιορίδου και αμέσως μετά, φυσικά, από τη στιγμή που εγώ είμαι βουλευτής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πάνω σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη, γιατί χθες προέκυψε ένα ακόμη θέμα, αν το είδατε. Δεν ξέρω ποιο λέτε. Η κυρία Τελιγιορίδου, λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά με το τρένο και πάλι επανέρχεται στο τρένο, λέγοντας ότι ο Υπουργός Υποδομών, ο ΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, με δικαιώνουν για την σιδηροδρομική γραμμή. Διάβασα πολύ προσεκτικά. Έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και όλη την αλληλογραφία μετά από αυτά που έγιναν στην Βουλή. Διάβασα πολύ προσεκτικά τα έγγραφα. Τα έγγραφα, ναι, 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 που και εμείς κοινοποίησε η κυρία Τελιγιορίδου. Δυστυχώς αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Τελιγιορίδου δεν ξέρει να διαβάζει καλά τα έγγραφα και κυρίως να τα ερμηνεύει σωστά. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό το συμπέρασμα που βγάζει είναι δικό της συμπέρασμα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης στην Καστοριά, άρα δηλαδή ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ήταν σαφής. Δεν έχει καταλήξει, αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτό που ισχύει τώρα, δεν έχουμε καταλήξει στην ακριβή διαδρομή. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές διαδρομές, αλλά όπως και να έχει, το τρένο θα περάσει και θα σφυρίξει στην Καστοριά. Αυτό είναι το σίγουρο. Και μάλιστα από αυτά τα έγγραφα, ναι, της ανακοινώσεις, αυτό που λέει, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, Φλόρινα, Καστοριά, Κρυσταλλοπηγή, πώς θα γίνει η επικοινωνία? Πάντως, όντως αυτά τα έγγραφα δείχνουν ότι υπήρχε ή είχε ουσιαστικά, είχαν πει βάσεις για αυτήν την γραμμή. Δηλαδή, αυτό φαίνεται τουλάχιστον όπως τα διαβάζουμε και εμείς τα έγγραφα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς εννοείται. Η μελέτη σκοπιμότητος, άμα θέλετε να σας το κλείσω αυτό έτσι, η μελέτη σκοπιμότητος, αυτό που είπα στην δήλωσή μου μετά, που είπε και ο κ. Κεφαλογιάννης, οι μελέτες σκοπιμότητος υπήρχαν από πολύ παλιά. Πολύ παλιότερα από την έναρξη διακυβέρνησης της χώρας του ΣΥΡΙΖΑ Ιανουάριο του 2015. Αυτά τα έγγραφα που έχει η κυρία Τελιγιορίδου λένε 2013 και παλιότερα. Άρα πριν το ΣΥΡΙΖΑ έγιναν οι μελέτες σκοπιμότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του όχι δεν έκανε τίποτα, τα μπέρδεψε τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Ή αν πήγε να κάνει κάτι, σίγουρα θα ήταν εις βάρος των συμφερόντων της Καστοριάς. Από ό,τι φαίνεται εκεί με την κυρία Πέρκα, τη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ της Φλωρίνης, μάλλον αν πήγε να ανακατευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε να το πάει το τρένο σίγουρα, προς την μεριά. Σίγουρα το χαρτί, το έγγραφο, και μάλιστα δίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου, λέει το έγγραφο του Υπουργείου. Έτσι, ναι, ότι το τμήμα, ναι, Φλόρινα, Καστοριά, Κρυσταλλοπηγή, σύνορα με Αλβανία, δηλαδή το τμήμα επιλληνικού εδάφους, αποτελεί τμήμα του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔΕΜ. Ναι, συνεπώς αποτελεί υποχρέωση για την χώρα μας να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030. Ο Καραμαλής τα λέει, όχι η κυρία Τελιγιορίδου. Ναι, η απάντηση του Υπουργού. Άρα αυτό το έγγραφο, αν δείτε, νομίζω είναι έγγραφο ο ΣΕΡΓΟ ΣΕ παλιότερο. Μάλιστα, παλιότερο, ναι, παλιότερο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα δεν έκανε αυτά τα χρόνια πάνω στο τρένο και αν πήγε να κάνει, ό,τι πήγε να κάνει ήταν βλαπτικό για την πορεία του τρένου όπως θα εξυπηρετούσε την Καστοριά. Και εγώ ξαναλέω, δεν μπαίνω στην αντιπαλότητα με τη διπλανή περιοχή. Είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα έγγραφα που είναι προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται ρητά το αεροδρόμιο της Καστοριάς, αεροδρόμιο της Καστοριάς
που μάλιασε η γλώσσα μου από τότε που ασχολούμαι με την πολιτική, να λέω ότι το κομβικό σημείο ανάπτυξης της Καστοριάς είναι η πλήρης λειτουργία σαν διεθνούς του αεροδρομίου της Καστοριάς, επειδή έχουμε το αεροδρόμιο, προσθέτω επειδή έχουμε την βιομηχανική περιοχή τη μόνη τελειωμένη, επειδή κυρίως είναι πιο ομαλό το έδαφος μέσω νομού Καστοριάς προς την κρυσταλλοπηγή, γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα το περάσει το τρένο από αυτή τη διαδρομή. Τώρα, εάν το επιτρέπουν τα οικονομικά της χώρας, μιας και το τρένο φτάνει μέχρι τη Φλόρινα να πάει και από εκεί, εγώ δεν θα ασκήσω βέτο ή θα μπω στη λογική Μάλιστα. αυτή να κριτικάρω ή να αρνηθώ. Δεν μου πέφτει λόγος. Καταλάβατε. Ωραία. Κύριε Τσικαλάκια, νομίζω ότι εδώ κάπου μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για το πρώτο κομμάτι, για την χθεσινή επίσκεψη. Και βεβαίως για το σχόλιο σας για κάτι που προέκυψε χθες το απόγευμα με την ανάρτηση αυτών των εγγράφων από την πλευρά της συναδέλφου σας, της κυρίας Τελεγιορίδου, για το τρένο της Καστοριάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε με καλά. Και δύναμη. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.